Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, μηνύματα ορθοδοξίας, μηνύματα αγάπης και αληθείας, την αλήθεια αυτή που παρουσιάζεται μέσα εις το Ευαγγέλιο για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αυτός που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα πρέπει να είναι το κέντρο της ζωής μας, να είναι ο άξονας που γύρω από Αυτόν θα κινηθούμε, γιατί είναι πραγματικά αξιοθρήνητοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτό το κέντρο, αυτό τον άξονα περιφοράς και αναφοράς, αν θέλετε. Ο Κύριος πρέπει να είναι το παν στη ζωή μας. Αυτός είναι η αγάπη, αυτός είναι η λύτρωση και η σωτηρία μας. Και αισθάνεται ικανοποίηση η ψυχή και η καρδιά του ανθρώπου που κάνει μια προσπάθεια προσέγγισης του μεγαλείου της θεότητος. Αλίμονο αν απομακρυνθούμε από το Χριστό. Όπως θα δούμε σήμερα, στη σημερινή μας συνάντηση, αγαπητοί φίλοι, ο Χριστός είναι ο Λόγος με κεφαλαίο, όπως τον αναφέρει ο θεολογικότερος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ίσως πήρε τον τίτλο Ευαγγελιστής Θεολόγος, τον τίτλο Θεολόγος ο Ιωάννης, ακριβώς για αυτό το γεγονός. Για το γεγονός ότι θεολογεί περισσότερο. Είναι πιο πνευματικό το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννη, του αγαπημένου μαθητού του Χριστού. «Ον ηγάπα ο Κύριος» γράφει μέσα στο Ευαγγέλιο του. Και αυτή η θεολογική θέση του Ιωάννη, απαρχής μάλιστα του κειμένου, ο πρώτος στίχος «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος», βάζει τη σφραγίδα όλου του Ευαγγελίου, θα λέγαμε. Είναι η ταυτότης της θεότητος του Ιησού. Και πολλοί αιρετικοί θα έπρεπε, αν είχαν λίγο νουν Θεού, να σκοντάφτουν επικίνδυνα στο σκαλί αυτό, στο σημείο αυτό. Διότι Θεός είναι ο Λόγος, λέει στο δεύτερο στίχο. Ήτανε Θεός ο Χριστός. Ήτανε πάντοτε μαζί με τον Πατέρα και έγινε απ' αρχής του κόσμου, υπήρχε πριν να υπάρξει ο κόσμος και μάλιστα όχι αυτό μόνο, αλλά ο Κύριος ήταν εκείνος ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, η Αγία Τριάς, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η συνεργασία της Αγίας Τριάδος είναι που δημιουργεί και συντηρεί τα πάντα και φυσικά τον κόσμο και τον άνθρωπο. Να λοιπόν γιατί χρειάζεται αυτό το κλειδί της κατανοήσεως του Ευαγγελίου και ο Ιωάννης, αφού έγραψε ίσως τελευταίο στα Ευαγγέλια του, μεταξύ του 85 και του 95, πολύ μετά δηλαδή τους άλλους Ευαγγελιστάς, δεδομένου ότι τα άλλα είναι γραμμένα το 67, 68, 70, ενώ του Ιωάννη είναι γραμμένο το 85 με 95, όταν έγινε και ο διωγμός του στην Ίσο Πάτμο, όπου συμπλήρωσε τελικά με την αποκάλυψη το τελευταίο κομμάτι της ευαγγελικής του συνεισφοράς. Τότε που έγινε διωγμός του Δομετιανού, ο Άγιος μας βρίσκεται στην Πάτμο, διωχθείς από το διωγμό αυτό, και εκεί βλέπει ο Θεόπτης συγγραφέας τα υπέροχα εκείνα και τρομερά και φρικτά του Θεού μυστήρια. Ενώ το σώμα του βρίσκεται στη σπηλιά της Πάτμου, το πνεύμα του ταξιδεύει μέσα στον άγνωστο κόσμο της θεότητος. Άγνωστο βέβαια για μας, αλλά τόσο υπαρκτό. Το μόνο αληθινό κόσμο, γιατί ο κόσμος ο δικός μας
είναι μια σκιά του πραγματικού κόσμου, μιας και γρήγορα τα πράγματα αλλάζουν, εξαφανίζονται, οι μεγάλοι γίνονται μικροί, οι σπουδαίοι γίνονται αφανείς και ο χρόνος κυλάει τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος ούτε να συνειδητοποιήσει καλά-καλά τα υπέροχα αυτά μεγαλεία της θεότητος. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν θα μας απασχολήσει για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Ήτανε ένας από τους τέσσερις ψαράδες τους οποίους κάλεσε ο Χριστός, να θυμηθούμε σε εκείνο το σημείο, που κάλεσε λέει τους υιούς Ζεβεδαίου, τον Ιωάννη και τον αδερφό αυτού Ιάκωβο, και τους είπε εκεί που βρισκόντουσαν στο καΐκι μαζί με τον πατέρα τους, αφήστε τα δίχτυα και ελάτε για να ψαρέψετε μαζί μου ανθρώπους. Και αυτοί, όπως λέει το Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον, εγκατέλειψαν τον πατέρα τους, το ψάρεμα, το καΐκι, εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Κύριο. Αυτή είναι η μεγάλη συνεισφορά τους, η θυσία τους θα λέγαμε. Και όχι μόνο αυτό, θυσίασαν και τη ζωή τους. Σχεδόν όλοι οι μαθητές του Χριστού εδέχθησαν θάνατο, εμαρτύρησαν. Ο Ιωάννης είναι ο μακροβιότερος. Είχε βέβαια και αυτός βασανισμένη ζωή, αποστολική, ευαγγελική ζωή, αλλά δεν τελεύτησε δια του ξύφους του Δημίου όπως άλλοι. Αυτός παρέμεινε, όπως είπε και ο Κύριος, τι σε νοιάζει, είπε Πέτρο, αν εγώ θέλω αυτός να μείνει. Θα το δούμε αυτό προς το τέλος του Ευαγγελίου, εκεί που ρωτάνε οι μαθητές, αφού ξέρουν ότι ο Κύριος θα φύγει σε λίγο από κοντά τους, προσπαθούν να του εκμεύσουν κάποιες απαντήσεις. «Τι θα γίνει με μας», είπε ο Πέτρος, «τι θα γίνει με μένα». «Εσένα», του είπε Πέτρο, «τώρα που είσαι νέος πηγαίνεις, ζώζεις τον εαυτό σου και πηγαίνεις όπου θέλεις». Αργότερα όμως άλλοι θα σε ζώνουν και θα σε πηγαίνουν εκεί που θέλουν, που δεν θέλεις εσύ. Αυτό λοιπόν έκανε εντύπωση τον Πέτρο και ρώτησε και για τον Ιωάννη και του είπε τι θα γίνει με αυτόν και ο Κύριος του απάντησε τι σε πειράζει και τι θέλεις να μάθεις για αυτόν και εν πάση περιπτώσει τι σε πειράζει εσένα αν αυτός εγώ θέλω να μείνει. Έμεινε ο Ιωάννης επί γης 115 έτη και δημιούργησε μία χριστιανική κοινότητα, ήταν μέλος ενεργό της χριστιανικής κοινότητος με τις νουθεσίες που έκανε, αλλά περισσότερο με την αγάπη που έδειχνε προς όλους. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί φίλοι, είναι και εκείνο που έλεγε στα τελευταία χρόνια του ο Άγιος, τεκνία αγαπάτε αλλήλους. Όταν πια δεν μπορούσε να μιλήσει και να κηρύξει, έλεγε μόνο αυτές τις λίγες λέξεις. Τεκνία αγαπάτε αλλήλους. Καμπτόμενος από τον γύρας, έλεγε μόνο αυτά. Πολλοί έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι ήταν ήταν ανιψιός της Παναγίας, επειδή ήταν γιος της Σαλόμης, που εφέρεται ως αδερφή της εξαδέρφη της Παναγίας. Αλλά αυτό μένει μέσα στο χώρο της παραδόσεως. Δεν είναι ευαγγελικό δηλαδή. Και συγκεκριμένα, αφού είχε αδερφό τον Ιάκωβο, και τον Πέτρο, συγγνώμη, τον Ιάκωβο, μαζί με τον Πέτρο, οι τρεις αυτοί ήταν ο κύκλος των τριών μαθητών που επήρε μαζί του ο Κύριος κατά την Ανάσταση της Ιγατρός του Ιαΐρου, στη μεταμόρφωση και στην προσευχή του στον κήπο της Γεστημανή. Ο Ιωάννης ήταν πιστός στον Κύριο περισσότερο από τους άλλους, αφού τον παρακολούθησε μέχρι και του Σταυρού, κάθισε κάτω από το Σταυρό, μαζί με τη μητέρα του, εκεί που είπε το περίφημο «Ιδού η μήτρη σου», είπε ο Κύριος. Η μητέρα του Σαλόμη θεωρήθηκε από μερικούς ότι ήταν αδελφή της Θεοτόκου. Βέβαια, στην Αγία Γραφή, αγαπητοί φίλοι, και τα εξαδέρφια λέγονται αδελφοί, γι' αυτό μερικοί αιρετικοί στηρίζονται πάνω σε, σε αυτές τις λέξεις και δημιουργούν κάποιες δικές τους φαντασιώδεις προοπτικές. Αδέρφια λέγονται και τα πρώτα εξαδέρφια στην Αγία Γραφή και όχι μόνο. Και ο Λότ λέγεται αδερφός του ανιψιού του, ενώ είναι ανιψιός του
λέει αδερφέ. Και πολλές τέτοιες περιπτώσεις έχουμε, κατά τις οποίες βέβαια πρέπει κανείς σφαιρικά να δει την Αγία Γραφή και σφαιρικά, αγαπητοί φίλοι, την έχουν δει οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι κυβωτός της Καινής Διαθήκης που είναι η Ορθοδοξία. Η Εκκλησία γνωρίζει πιο πολύ από ό,τι ξέρουμε εμείς. Και εκεί πρέπει να ανατρέχουμε και να μαθαίνουμε, να είμαστε συνεχώς μαθητές της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Και να μην λέμε τα δικά μας ή να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα από το Ευαγγέλιο, διότι μπορεί να πέσουμε έξω. Το Ευαγγέλιο ερμηνεύεται δια Πνεύματος Αγίου, το οποίο είχαν οι Θεοφόροι Πατέρες, οι Απόστολοι και όλοι εκείνοι που μόχθησαν και το έβαλαν μέσα στα σωστά του πλαίσια. Να λοιπόν που ο Ιωάννης τώρα θα μας δώσει τα πρώτα του λόγια του πρώτου κεφαλαίου του. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Κατ' αρχήν της δημιουργίας υπήρχε ο Υιός του Θεού που εγεννήθη από τον Πατέρα ως άπειρος και ζωντανός Λόγος από απειροτέλειο και πάνσο φωνού. Και ο Λόγος ως δεύτερο πρόσωπο της θεότητος υπήρχε αχώριστος από τον Θεόν και το πάντοτε πλησιέστατα προς Αυτόν και είτο Θεός τέλειος ο Λόγος». Ούτως υπήρχε κατά την αρχή της δημιουργίας, ενωμένος προς τον Θεόν. Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δια της συνεργασίας του με τον Πατέρα, και άνευ αυτού δεν έγινε ούτε το παραμικρόν από όσα έχουν γίνει. Είχε μέσω του ζωή, και αυτός ως πηγή της ζωής δημιούργησε και συντήρησε κάθε ζωή. Δια δε τους λογικούς ανθρώπους είτε ο εξ αρχής από το πνευματικό και ηθικό φως που φωτίζει το νου και τους οδηγεί εις την αλήθεια. Ο προϊόνιος λοιπόν, Υιός και Λόγος του Θεού, είναι ο δημιουργός του κόσμου. Είναι το φως και η ζωή των ανθρώπων. Αυτό αν εννοήσουμε, αγαπητοί φίλοι, ότι είναι το φως μας, το πνευματικό ο Χριστός, είναι ο οφθαλμός της ψυχής, θα καταλάβουμε πόσο πνευματικό σκοτάδι έχουμε όταν δεν έχουμε την ένωσή μας με το Πνεύμα, το Άγιο και τον Ιησού Χριστό. Οτιδήποτε κάνουμε είναι σκοτισμένο από το δικό μας νου. Και ο Λόγος ως πρόσωπο της θεότητος υπήρχε αχώριστος κοντά στον Πατέρα. Και πάντοτε ήταν πλησιέστατα προς Αυτόν. Και ήταν Θεός, ο Λόγος, τέλειος. Όχι ατελής, τέλειος Θεός ήταν ο Λόγος, όπως μας λέει ο Ιωάννης. Και αυτός υπήρχε από την αρχή της δημιουργίας και ήταν συνεργάτης. Γιατί όλα έγιναν με τη συνεργασία του με τον Πατέρα. Και δίχως το λόγο δεν έγινε το παραμικρό από όσα έχουν γίνει σε αυτόν τον κόσμο ή σε όσους άλλους κόσμους υπάρχουν και ο άνθρωπος δεν γνωρίζει. Είναι άπειρος η δημιουργία του Θεού, άπειρος. Σαν πηγή της ζωής λοιπόν, συντηρεί κάθε ζωή. Συντηρεί κάθε ζωή γιατί είναι η πηγή της ζωής. Και για τους λογικούς ανθρώπους ήταν πάντα το πνευματικό φως και το ηθικό φως που φωτίζει το μυαλό τους, το νου τους και τις οδηγεί πάσαν την αλήθεια. Και το φως σκορπίζει τη λάψη του. Και μεταξύ των σκοτισμένων από την αμαρτία και την πλάνη ανθρώπων, για να φωτίσει και αυτούς, τους καλοπροαίρετους. Αλλά οι άνθρωποι οι σκοτεινοί, οι συσκοτισμένοι, δεν το αντελήφθησαν, δεν το κατάλαβαν. Γι' αυτό και δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν. Το αρνήθηκαν μάλλον. Για να γνωρίσουν όμως οι άνθρωποι το φως,
ήρθε στον κόσμο πρώτα ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν πρόδρομος. Γιατί λέγεται πρόδρομος? Γιατί βαδίζει μπροστά, ανοίγει το δρόμο, δίνει μαρτυρία και ήρθε να μαρτυρήσει ακριβώς γι' αυτό, για τον Χριστό, ότι αυτός είναι το φως. Για να πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι για το κηρύγματός του, του Ιωάννη το κήρυγμα λοιπόν ήταν το κήρυγμα για το Μεσσία. Δεν ήταν εκείνος το φως, όπως απάντησε, αλλά ήρθε απεσταλμένος από το Θεό για να μαρτυρήσει για τον Ιησού Χριστό που θα ερχότανε, ο οποίος Ιησούς Χριστός είναι πραγματικά το φως, ως λόγος και ως δεύτερον πρόσωπο της θεότητος. Διότι ο Χριστός είναι το πάντοτε, το απολύτως τέλειο φως. Η μοναδική πηγή του φωτός που φωτίζει κάθε άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Είναι το πάντοτε στον κόσμο και προνόει και συνετήρει τον κόσμο. Τα πάντα, όλα τα κτίσματα, όλο αυτό, ο ουράνιος κόσμος, τα εκατομμύρια γαλαξίες, έγιναν δι' αυτού. Μας το λέει ο Άγιος της Αποκαλύψεως, ο πιο αγαπητός του μαθητής. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι προσκολλημένοι πάντοτε στα γήινα, δεν τον αναγνώρισε. Γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η ιστορική ανομαλία για τον Χριστό. Και όχι μόνο ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε, αλλά ακόμη και οι δικοί του, δηλαδή οι Ιουδαίοι που ήρθε εκεί, τον απέρριψαν. Δεν τον δέχτηκαν, ούτε καν σαν προφήτη. Ήρθε και έζησε ως άνθρωπος, στη γη του, στη χώρα του, εκεί που τον είχε προφητεύσει ο Ισαΐας και τόσοι άλλοι προφήτες. Κι όμως οι δικοί του δεν τον παρέλαβαν, δεν τον αγάπησαν, δεν τον παραδέχτησαν, δεν τον ενστερνίστησαν, αλλά τον θεώρησαν ξένο, τον θεώρησαν εχθρό τους. Όσοι όμως τον εδέχθησαν και τον ενεκολπώθησαν, έδωκε σε αυτούς το δικαίωμα και την χάρη και την εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Αυτή είναι η μεγάλη αγάπη του Θεού και η χάρις σε εκείνους που τον πιστεύουν ως ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού και ως σωτήρα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων και ημών. Αυτοί, όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, δεν γεννήθησαν από γυναίκα, ούτε από επιθυμία σαρκική, ούτε από επιθυμία και θέλημα ανδρός γεννήθησαν αυτοί οι οποίοι τον δέχθησαν, αλλά γεννήθησαν από τον Θεό. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο, ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίνει αυτή την κατάσταση στον άνθρωπο. Έγινε λοιπόν άνθρωπος ο Λόγος. Είναι ανθρώπισε, όπως θεολογικός αναφέρεται. Και έλαβε την ανθρωπίνη φύση. Και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους με οικειότητα, σαν ένας από μας. Αυτό είναι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Είδαμε ανθρωπίνος τη δόξα Του και βλέπουμε μέσα στους αιώνες τη δόξα του Κυρίου, με την πνευματική όραση που ο ίδιος μας δίνει, βλέπουμε το μεγαλείο του. Και περιγράφεται μέσα στο Ευαγγέλιο η αναμάρτητος και η Αγία ζωή του. Ήτανε δοξασμένος ο Κύριος, αλλά τη δόξα αυτή δεν την έλαβε κατά χάριν όπως την παίρνουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά την είχε
σαν Υιός μονάκριβος από τον Πατέρα Του. Ήτανε πλήρης χάριτος ο Κύριος. Και γι' αυτό με τη χάρη αυτή έκανε τα θαύματα, έκανε αναστάσεις νεκρών. Και ήταν γεμάτος αλήθεια. Η οποία αλήθεια Του μας φωτίζει και μας διδάσκει. Φωτίζει και διδάσκει όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Ο Ιωάννης μαρτυρεί για Αυτόν και φωνάζει την ονομασία και λέει «Δίχως δισταγμό, με παρησία φωνάζει ο Ιωάννης και λέει «Αυτός ήταν για εκείνον που είχα πει ότι Αυτός έρχεται μετά από εμένα». Ο Ιωάννης λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος δίνει την πρώτη αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Και αυτή τη μαρτυρία την έδωσε ο Ιωάννης όταν έστειλαν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα οι ιερείς και Λεβίτες να τον ρωτήσουν «Ποιος είσαι εσύ, μήπως είσαι εσύ ο Μεσσίας?» Και ο Ιωάννης τους αποκρίθηκε «Δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας». «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός». Τον ερώτησαν «Τι είσαι λοιπόν και τι συνάγεται από την άρνησή σου αυτή, τέλος πάντων ποιος είσαι, μήπως είσαι ο Ηλίας, ο οποίος πρόκειται να εμφανιστεί, δηλαδή είσαι ένας προφήτης αναλόγου δυνάμεως με τον Ηλία, ή είσαι ο Ηλίας ο οποίος πρόκειται να εμφανιστεί πρώτου Μεσσία, διότι ξέρανε από την Αγία Γραφή ότι θα έρθει πρώτα ο Ηλίας και μετά θα έρθει ο Μεσσίας». Όμως, αγαπητοί φίλοι, εδώ πρέπει να γίνει μια μικρή διευκρίνηση. Πρώτα-πρώτα, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Ηλίας εμφανίζεται δύο φορές στην ιστορία της ανθρωπότητος. Μία εκείνη τη φορά που εμφανίστηκε και ξέρουμε τη δράση του, που κατέβασε πυρ και έκαψε τους ιερείς του Βάαλ και εναντιώθηκε στην Ιεζάβελ και σε όλους εκείνους οι οποίοι έκαναν μαγεία την εποχή εκείνη στο Ισραήλ. Και είναι γνωστή η δράση του Ηλία σαν μεγάλου προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά ο Ηλίας ανελήφθη. Ανελήφθη στον ουρανό. Δεν έζησε για να πεθάνει εδώ επάνω στη γη όπως αφήνουν τα σώματά τους όλοι οι άνθρωποι. Αφήνουμε τα σώματά μας εδώ πάνω στη γη. Εκείνος είχε μια άλλη τύχη, όπως γράφει και το Ευαγγέλιο μας, η Παλαιά Διαθήκη, ανελήφθη στον ουρανό εν σώματι. Ήρθε πύρινο άρμα και πήρε τον Ηλία. Έτσι είχε μείνει και σε αυτούς ότι ο Ηλίας θα ξανάρθει. Και βέβαια ο Ηλίας έρχεται πρώτου Αντιχρίστου για να πολεμήσει με τον Αντίχριστο και να φωνευθεί από τον Αντίχριστο, όπως μας λέει και η Αποκάλυψη. Επομένως έρχεται πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Μεσσίου. Άρα έχει γίνει ο συνειρμός αυτός από τους Φαρισαίους. Μήπως είσαι ο Ηλίας ο οποίος έρχεται πριν από το Μεσσία? Ο Κύριος όταν τον ρώτησαν είπε ήρθε ο Ιωάννης ο κατά πάντα όμοιος με τον Ηλία. Και όποιος θέλει να το δεχτεί αυτός ήταν ο πρόδρομος του Μεσσία. Και σίγουρα γνωρίζοντας αυτή την αλήθεια ο Ιωάννης απάντησε «Είμαι μια φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά στην έρημο και λέει καθώς είπε ο Ισαΐας ο προφήτης κάνετε ίσον το δρόμο από τον οποίο πρόκειται να δεχθείτε τον Κύριον προετοιμάσατε τα σπιχά σας για εκείνον που πρόκειται να έλθει και οι απεσταλμένοι που έλαβαν τώρα τον λόγο ήσαν από την τάξη των Φαρισαίων στους οποίους το βάθισμα του Ιωάννου παρουσιάζοντας καινοτομία. Και ρώτησαν τον Ιωάννη, γιατί λοιπόν βαφτίζεις αφού δεν είσαι ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης? Μόνον αυτοί έχουν δικαίωμα και εξουσία να το κάνουν αυτό», του λένε του Ιωάννη. Τους απεκρίθη ο Ιωάννης και τους είπε, «Η εποχή μας είναι η εποχή του Μεσσίου. Και εγώ ως πρόδρομος του Μεσσίου βαφτίζω με νερό. Στέκει δε μεταξύ μας και με το λίγο θα εμφανιστεί εκείνος, τον οποίο εσείς δεν ξέρετε.
Αυτός έρχεται και θα φανεί στην δημοσίαν δράση ύστερα από εμέ. Αλλά υπήρξε ένας συγκρίτος λαμπρότερος και ενδοξότερος, πολύ πρωτύτερα από εμέ, ως προαιώνιος λόγος του Θεού βλεπόμενος και κηρυττώμενος από τους πατριάρχες και τους προφήτας. Αυτού δεν είμαι εγώ άξιος, ούτε σαν τελευταίος δούλος, να λύσω το λωρίον των υποδημάτων του. Έτσι λοιπόν ξεκαθαρίστηκαν τα πράγματα εκεί με τον Ιωάννη, ότι είχε έρθει ήδη ο Μεσσίας. Τώρα, οι Εβραίοι έπρεπε ή να δεχτούν το Μεσσία ή να τον απορρίψουν. Δύο ήταν οι προοπτικές τους. Δεν μπορούσαν να κάνουν τρίτο πράγμα. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι μια πέτρα που όποιος ανέβει επάνω μου σώζεται και όποιος σκοντάψει επάνω μου συντρίβεται. Και πόσοι από τους Φαρισαίους, οι περισσότεροι βέβαια, των Ιουδαίων συνετρίβησαν πάνω σε αυτή την πέτρα που είναι ο Χριστός, την πνευματική πέτρα. Εθίχθηκε λοιπόν και το θέμα του Ηλία εκεί, για να ξεκαθαρίσει το θέμα του Ηλία και να είμαστε τώρα πλέον σίγουροι ότι ο Ηλίας θα έρθει προ της Δευτέρας παρουσίας. Διότι πρώτα έρχεται ο Ηλίας και μετά έρχεται ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, τον οποίον τότε μερικοί από τους Εβραίους, πολλοί από τους Εβραίους, θα καταλάβουν και θα πούν εκείνο το περίφημο που είπε ο Κύριος, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Διότι μέχρι να το πείτε αυτό δεν θα με ξαναδείτε, τους είπε. Και πράγματι δεν τον είδαν επί 2000 χρόνια οι περισσότεροι. Εκατοντάδες, δεκάδες γενναίες Εβραίων, Ισραηλιτών, δεν δέχτηκαν τον Μεσσία. Είναι φοβερό να το σκεφτεί κανείς. Εκείνον που ήρθε στην πατρίδα τους, από τη δικιά τους γενιά, από τους δικούς του ανθρώπους, εκείνος που γεννήθηκε από την πατριά του, από τη ρίζα του Ιεσέ, τη γενιά του Δαβίδ. Διότι όπως ξέρουμε αγαπητοί φίλοι, οι Εβραίοι ήσαν από τη γενιά του Ιούδα, που ήταν και ο Δαβίδ. Ήσαν από την εποχή του Ιακώβ χωρισμένοι σε 12 φυλές, σε 12 γενιές. Ήταν οι 12 πατριάρχες οι οποίοι είχαν αφήσει, καθένας είχε αφήσει τη δική του γενιά. Και μάλιστα δεν ανεμειγνύονται εύκολα οι γενιές αυτές, οι φυλές αυτές. Να τις πούμε φυλές για να καταλάβουμε. 12 λοιπόν φυλές των Εβραίων και από τη φυλή ήταν προφητευμένο από τη φυλή του Ιούδα ότι θα προέρχεται ο ίδιος ο Κύριος κατά σάρκα βέβαια. Γιατί και η Παναγία και ο Ιωσήφ, ο εντός εισαγωγικών πατέρας, ήτο από την ίδια φυλή του Ιούδα. Και μάλιστα η Παναγία ερχότανε από το γένος του Δαβίδ. Τρισέγγωνο του Δαβίδ, ας το πούμε έτσι. Και πολύ περισσότερο βέβαια, γιατί ο Δαβίδ απέχει περίπου 800 χρόνια ή 900 χρόνια περίπου. Δεν είναι σίγουρες οι ημερομηνίες αυτές, πρέπει κανείς να τις ψάξει πολύ και είναι πέλαγος όπως ξέρετε η Αγία Γραφή, αλλά στο πάρουμε έτσι κάπως, τόσο πολύ απέχει ο Δαβίδ από την γέννηση του Ιησού Χριστού. Κι όμως η Αγία Γραφή τον ονομάζει Ιε Δαβίδ. Πολλοί τον έλεγαν τον Χριστό Ιε του Δαβίδ. Δεν ήταν πατέρας του Δαβίδ, ήταν προπάτορας όμως. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο σημείο που ο Ιωάννης τον εδείχνει στους Φαρισαίους. Αυτός είναι, τους λέει. Τους θέτει πρώτων ευθυνών τους. Και την άλλη μέρα βλέπω Ιωάννης τον Ιησού που έρχεται προς αυτόν και του είπε «Ιδού εκείνος που επροφήτευσε ο Ισαΐας και τον οποίον μας απέστειλε ο Θεός για να θυσιαστεί ως αρνίων και σηκώσει με τη σφαγή και θυσία του ολόκληρη την αμαρτία και ενοχή του κόσμου, εξαλείφων αυτήν». Ο Ιωάννης ήταν τέλειος γνώστης των γραφών, ο πρόδρομος ο Ιωάννης. Αφενός μεν ήταν εμπνευσμένος από το Θεό προφήτης, αφετέρου όμως γνώριζε και όλες τις γραφές και ήξερε ότι ο Ισαΐας τον προφητεύει με αυτόν τον τρόπο, ότι πρόκειται να θυσιαστεί σαν το αρνίον για να σώσει τον κόσμο από τις αμαρτίες του, τις πολλές του αμαρτίες.
Ύστερα από εμένα, τους είχε πει, έρχεται εκείνος που είναι λαμπρότερος και ενδοξότερος, διότι ως Θεός υπήρχε προεμού. Ότι πρώτος μου ειν, λέει το αρχαίο κείμενο, γιατί υπήρχε πριν από μένα. Και εγώ ίδιος δεν ήξερα, ούτε καταλάβαινα, ούτε είχα υποπτευθεί ποτέ ότι ήταν ο Μεσσίας, αλλά για να γίνει γνωστός και φανερός στους Ισραηλίτας, γι' αυτό ήρθαν εγώ και βαφτίζω στα νερά του Ιορδάνου. Και έδωσε μαρτυρία ο Ιωάννης και είπε, εγώ έχω δει το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και έμεινε επ' αυτού μονίμως, διαρκώς, και όχι όπως τους προφήτας, οι οποίοι προς καιρούς μόνον εμπνεύσεις του πνεύματος ελάμβανον. Οι προφήτες και οι Άγιοι, αγαπητοί φίλοι, έχουν πρόσχερες επισκέψεις της Θείας Χάριτος, του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος όμως είχε φυσικά μόνιμα το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ήταν πάντοτε μαζί του και σε άλλο σημείο μας λέει, το είχε δώσει κάθε υπερβολή ο Πατέρας, ολόκληρο το Πνεύμα το Άγιο είχε ο Κύριος ως Θεός. Όπως είσαι έτσι και εγώ δεν τον εγνώριζα ότι είναι ο Μεσσίας, αλλά ο Θεός που με έστειλε να βαφτίζω με απλού νερό, εκείνος μου είπε, εις όποιον είδης το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει μονίμως επ' αυτού, αυτός είναι που βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και αυτός χορηγεί τα δωρεάς και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος εις τους λαμβάνοντας το βάπτισμά του. Πράγματι, εγώ είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει εις αυτόν, έχουμε τις μαρτυρίες, γι' αυτό λέγεται και πρόδρομος βέβαια, και έχω δώσει μαρτυρία ότι αυτός είναι ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού. Κατά την άλλη ημέρα έστηκε πάλι ο Ιωάννης στο συνηθισμένο μέρος και εκείρηται και μαζί του ήσαν δύο από τους μαθητάς του. Και αφού παρετήρησε με ευλάβεια τον Ιησού, από εκείνη τη στιγμή περιπατούσαν, και αφού παρετήρησε με ευλάβεια τον Ιησού, που την στιγμή εκείνη περιπατούσε, είπε, «Ιδού το αρνίον, το οποίον παρέδωκε ο Θεός πατήρ μου εις θυσίαν εξυλαστήριον υπέρ ημών». Εκείνη τη στιγμή τον αναγνωρίζει και ο Ιωάννης. Και οι δύο μαθητές του ήκουσαν να λέγει ταύτα και ακολούθησαν τον Ιησούν. Βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι, ότι η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι συγκλονιστική. Είναι απείρως ανώτερη από οποιαδήποτε αλήθεια οποιοδήποτε άλλου βιβλίου. Ας θέσουμε λοιπόν σκοπό της ζωής μας να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Να τα αναλύσουμε, να υπάρχουμε κι εμείς μέσα σε αυτά τα λόγια. Να γίνουν μέλημα της ζωής μας. Να μελετάμε το Ευαγγέλιο και να αποθησαυρίζουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, να ρουφάμε στην κυριολεξία το νερό το πεντακάθαρο της αλήθειας και όχι να τρέχουμε στα θολόνερα άλλων ψευτοπροφητών, ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν νόμπελ λογοτεχνίας, είναι δήθεν κοσμικός σπουδαίοι, αλλά στην ουσία δεν έχουν πνεύμα Θεού, αλλά πολλές φορές αναμειγμένο είναι το πνεύμα τους με το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα του διαβόλου, το πνεύμα της παραπληροφορήσεως. Αυτό το πνεύμα που κυριαρχεί, αγαπητοί φίλοι, στον κόσμο που δυστυχώς έμελε να υπάρξουμε κι εμείς και να ζήσουμε. Όμως το πνεύμα του Θεού βρίσκεται αποθησαυρισμένο μέσα στις Άγιες Γραφές. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί, γιατί δεν είναι δυνατόν να αποθησαυρίσουμε αυτόν τον τέλειο θησαυρό του Αγίου Πνεύματος, παρά μερικώς, όπως μας λέει και εδώ ο Άγιος Ιωάννης, λίγα πράγματα μπορούμε να πάρουμε εμείς σαν άνθρωποι, όμως αυτά τα πράγματα είναι απαραίτητα. Τα λίγα αυτά στοιχεία που θα μας δώσει ο Ευαγγελικός Λόγος είναι απαραίτητα για να ξέρουμε την αλήθεια. Ο Θεός θέλει να είμαστε νοήμονες, να ξέρουμε την αλήθεια, γι' αυτό μας έδωσε την αλήθεια του, γι' αυτό ήρθε και θυσιάστηκε, για να γνωρίσουμε πραγματικά ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι το Άγιο Πνεύμα, ποιος είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τι είναι ο Ιησούς Χριστός. Να διευκρινίσουμε πριν το θάνατό μας, πριν ένα ατύχημα ή μια αρρώστια ή οτιδήποτε θα μας φέρει εκτός λογικού και συνειδήσεως, να έχουμε ήδη συνειδητοποιήσει και να έχουμε πιστέψει ακριβώς στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος ήρθε για αυτό το λόγο να μας δώσει την αλήθεια του και αυτή η αλήθεια να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της σωτηρίας μας. Βέβαια θα μου πείτε, χρειάζονται και οι πράξεις, οι ανάλογες, η ζωή,
το βίωμα ασφαλώς και χρειάζονται. Διότι είναι κοροϊδία να λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά να μην εφαρμόζουμε, να μην ζούμε αυτό που πιστεύουμε. Όμως πρώτα πρέπει κανείς να καταλάβει και να πιστέψει, να ευαγγελιστεί, να πει πραγματικά και να ομολογήσει ότι «Εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Αμήν σημαίνει αλήθεια. Αυτή πρέπει να είναι η αλήθεια μας, ότι ο Χριστός είναι εκείνος που ήρθε για να δώσει τη σωτηρία σε όλο το γένος των ανθρώπων, σε όλες τις γενναίες. 2000 χρόνια αυτή η αλήθεια υπάρχει στον κόσμο και πολλοί πιάστηκαν από αυτήν την αλήθεια και σώθηκαν. Πολλοί πάτησαν επάνω στην πέτρα που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και αυτή ήταν η τυχερή, αγαπητοί φίλοι. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που είναι άτυχοι και πρέπει και για αυτούς να προσευχηθούμε, να δούνε μέσα στη ζωή τους το φως το ερχόμενο στον κόσμο. Την πνευματική ζωή, το πνευματικό φως. Όπως όταν δεν έχουμε τα μάτια μας σε αυτόν τον κόσμο ή όταν κλείνουμε τα μάτια μας δεν βλέπουμε το γύρω κόσμο, δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι ακριβώς είναι και με το πνευματικό φως. Αν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματικό φως, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί να κάνει στη ζωή του τίποτα. Δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν μπορεί να αντικρίσει καν τι είναι αυτός ο κόσμος. Βρίσκεται σε μια ασάφεια, σε μια κατάσταση αβεβαιότητος. Τα πάντα σαν πνευματικό τα βλέπει σαν σκιές. Αν φωτιστεί όμως από το Ευαγγέλιο, αν φωτιστεί από τη δύναμη του Αναστάντος Χριστού, αν πάρει στα σοβαρά αυτό το ρόλο να καταλάβει ότι ήρθε στον κόσμο για να μάθει τι είναι ο κόσμος, για να δράσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο μέσω αυτής της γνώσεως της Ευαγγελικής και της αλήθειας του Χριστού, τότε θα καταλάβει και αυτά που μας είπε ο Άγιος μας, ο Άγιος Ιωάννης, του οποίου να έχουμε την ευχή ότι ήρθε το φως στον κόσμο, αλλά μερικοί άνθρωποι, περισσότεροι ίσως, αγάπησαν το σκοτάδι και δεν ήθελαν τα έργα τους να φανερωθούν από αυτό το φως. Και έτσι έκρυψαν το κεφάλι τους στην άμμο για να μην δουν το φως αυτό και να ζήσουν σε ένα κόσμο σκοτεινό, σε ένα κόσμο ανταγωνισμού, ανελαίητο, δίχως αγάπη, δίχως αλήθεια, δίχως ελευθερία. Εμείς οι Έλληνες, σαν έθνος χριστιανικό, μέσα στην πορεία αυτών των 2000 χρόνων, αγαπητοί φίλοι, σταθήκαμε προπύργιο αυτών των αξιών της ελευθερίας, της αγάπης και της δικαιοσύνης. Όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό βέβαια, κάναμε και σφάλματα. Πάντως, κρατήσαμε ψηλά τη λάβα του Ευαγγελίου, τον Ευαγγελικό Λόγο. Τον χρειαστήκαμε, τον χρησιμοποιήσαμε, τον επεξεργαστήκαμε, τον μεταλαμπαδεύσαμε σε πολλούς άλλους λαούς. Ας μην μας χρωστούν καμία ευγνωμοσύνη. Ας χρωστούν ευγνωμοσύνη στο Θεό που τον έδωσε το λόγο αυτό. Αλλά έρχεται η στιγμή πάλι που θα πρέπει η Ορθοδοξία να καταλάβει τις ρίζες της, τις αρχές της, τη δύναμή της, τον κινητήριο άξονά της, που είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και να προχωρήσει μπροστά σε μια νέα πάλιν γενεσία, σε μια νέα όθηση προς τον κόσμο το σκοτεινό, να σχίσει με τον προβολέα αυτό της Ορθοδοξίας και τον Ευαγγελικό Λόγο που είναι κοφτερός σαν δίκοπο μαχαίρι, αυτό τον αιώνα που σαπίζει, αυτό το σκοτάδι που μας τυλίγει σιγά σιγά ανεπαίσθητα και μας κλείνει στα τείχη του. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, να είστε όλοι καλά και να θυμάστε πάντα ότι το Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Κυρίου. Δεν είναι γραμμένος από κοινούς ανθρώπους. Είναι μεν γραμμένο από χέρι ανθρώπων, με τη μόνη διαφορά ότι αυτό το χέρι κινήθηκε από το Πνεύμα
το Άγιο, από το Πνεύμα του Θεού, από το Πνεύμα του Χριστού, από τον Παράκλητο, ο οποίος φώτισε αγράμματους ψαράδες και έγραψαν το Ευαγγέλιο του. Το Ευαγγέλιο του, το οποίο έχει μείνει 2000 χρόνια και θα παραμείνει μέχρι το τέλος του κόσμου. Και θα εξαπλωθεί μάλιστα το Ευαγγέλιο, όπως μας λέει η ίδια η προφητεία, από το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου. Θα διαδοθεί στα πέρατα του κόσμου. Πάλι, πρώτου τέλους. Είναι ένα σημείο των καιρών η διάδοση του Ευαγγελικού Λόγου. Ναι, αγαπητοί φίλοι, ας γίνουμε κι εμείς μια μικρή σπίθα της διαδόσεως του Λόγου του Κυρίου. Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες που έχουμε σαν ιστορικό έθνος, σαν έθνος που κρατάει το Ευαγγέλιο και πάντοτε δίνει σαν φάρος, δείχνει σε όλη την ανθρωπότητα τα λόγια, τα θάνατα του Ευαγγελίου. Το έχουμε σαν χρέος, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, να έρθουμε σε αυτή τη συνείδηση, σε αυτή τη συνέστηση της Ευαγγελικής Αποστολής, της Ορθοδόξου, πίστεως και Εκκλησίας. Να είστε καλά λοιπόν, μέχρι την άλλη μας εκπομπή, που αν μας αξιώσει ο Θεός, θα έχουμε πάλι ένα θέμα μέσα από τα Ευαγγέλια μας, μέσα από την Ορθοδοξία, μέσα από τα μηνύματα της Ορθοδοξίας. Χαίρετε εν Κυρίω.